Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, άλλο ένα μεσημέρι, ο Λίμπερο παντού, τελευταίο αυτής της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα, πολύ ζεστή Παρασκευή. 11 λεπτάκια μετά τις 2, παρέα θα πάμε ως και τις 3, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ηχού. Θα είμαστε μαζί σε αυτή την καθιερωμένη ώρα ενημέρωσης, να δούμε ό,τι παίζει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι κινείται. Με τα γραφικά, ξεκινάει και το Copa America απόψε για τους ξενύχτηδες. 3.30 τα ξημερώματα το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι της πρεμιέρας. Οι διοργανωτές Βραζιλιάνοι αντιμετωπίζουν τη Βολιβία, αν δεν κάνω λάθος. Και πάντα έχει ενδιαφέρον η πρεμιέρα σε μια σημαντική διοργάνωση. Η Κοδέσποινα, η Βραζιλία που θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, χωρίς τον Neymar στη σύνδεσή της που είναι τραυματίας. Θα έχει ψωμάκι, θα έχει πραγματάκια να μας δώσει για να ασχολούμαστε και το Copa America. Το Σάββατο το βράδυ η Αργεντινή. Έτσι, υπάρχει πλούσιο ενδιαφέρον. Τα δικά μας τα μεταγραφικά εδώ των ομάδων της πόλης. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Ματζούγκη για τις εξελίξεις στον Ηρακλή. Να δούμε τι γίνεται εκεί όπου είναι κρίσιμες οι μέρες. Είναι κρίσιμο το καλοκαίρι. Γενικότερα είναι κρίσιμη εποχή για τον Γυραιό. Και να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε πρωταθλητές τους Toronto Raptors στο NBA. Από το πρωί, τα ξημερώματα, όσοι είτε ξενυχτήσατε από χθες το βράδυ, είτε σηκωθήκατε πολύ πολύ νωρίς για να πάτε στις δουλειές σας, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είδατε τους Toronto Raptors να σηκώνουν το τρόπαιο, το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά στην ιστορία τους, κερδίζοντας με 114-110 τους Golden State Warriors μέσα στην Oracle Arena, μέσα στην έδρα των Warriors, πήραν την νίκη. Με τον Κάρι να χάνει, τον Στεφ Κάρι να χάνει το κρίσιμο σουτ στην τελευταία επίθεση των Warriors, όπου θα μπορούσε να είχε κάνει την ανατροπή, μάλιστα ήταν 112-110 το σκορ. Αστόχησε ο Κάρι, πήραν το rebound οι Raptors και μαζί και το πρωτάθλημα. Στην επόμενη φάση κέρδισε ένα φάουλο ο Λέοναρντ, εκτέλεσε και τις βολές. MVP ο Λέοναρντ του εφετινού πρωταθλήματος, με τρομερούς αριθμούς μάλιστα που θύμισαν Jordan και LeBron James. Ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του εφετινού πρωταθλήματος, το οποίο επαναλαμβάνω κατέκτησαν σήμερα το νωρίς το πρωί εδώ ώρα Ελλάδος. Η Toronto Raptors, η ομάδα του Καναδά, εκθρόνησε τους Golden State Warriors. Ανήμερα της επετείου της ιστορικής επιτυχίας, μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού, φυσικά του εισκατάξει Ευρωμπάσκετ το 1987, σήμερα διεξάγεται και ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος Basket League. Όπου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Παναθηναϊκός μέσα στο γεμάτο ΆΚΑ, καθώς έχει οριστεί και γενική είσοδος σε 1 ευρώ, θα σηκώσει το πρωτάθλημα απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, που καλώς αποτελεί τη φετινή έκπληξη που έφτασε ως τελικούς, αλλά μιλώντας για το ελληνικό μπάσκετ, την κατάσταση που έχει φτάσει πλέον, μας προκαλεί έτσι, είναι κωμικοτραγική η κατάσταση, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει αλλιώς. Και αυτό που θα δούμε σήμερα στο ΆΚΑ, τους πράσινους να σηκώνουν το πρωτάθλημα απέναντι στον Προμηθέα. Είναι και η κατάντια με όλο το σεβασμό στον Προμηθέα και δεύτερο Προμηθέα σαφώς έχει αυτή την κατάσταση. Σα-ίσα καλά έκανε η ομάδα της Πάτρας και τουλάχιστον έδωσε κάτι ξεχωριστό, κάτι ενδιαφέρον, μια θετική νότα σε όλο αυτό το κωμωδία, δράμα, πώς θα το πούμε, που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό μπάσκετ. Σήμερα θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα μετά από όλα όσα συνέβησαν. Με τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω ξαπρόπτου, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι, είναι ακατακτά. Το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Εκκρεμούν και αποφάσεις για τον Ολυμπιακό. Χθες ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΑΣΕΑ. Διερθρόλευκοι ζήτησαν να μην υποβάσουν την Α2. Περιμένουμε τις αποφάσεις. Περιμένουμε να δούμε γενικότερα τις οριστικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα που έχει ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ. Και επαναλαμβάνω σήμερα, ειδικά μια μέρα μια τόσο ιστορική επετείου για το ελληνικό μπάσκετ, της κατάξης Ευρωμπάσκετ του 87, να κρίνεται πρωτάθλημα. Ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Με τα γραφικά σε πάω και Άρη. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικότερα ό,τι συμβαίνει. Υπάρχουν σενάρια και σήμερα. Σενάρια υπάρχουν και για τον Τάσο Μπακασέτα που, όπως φαίνεται, κλείνει στην Αλάνια Σπορ. Θα πάει στην τουρκική ομάδα για να γίνει συμπαίκτης με Τζαβέλα, Βηγιαφάνιες και Τζάλμα Κάμπος. Ο Τάσος Μπακασέτας, ελληνική παροικία, ελληνική εντός εισαγωγικών, Τζάλμα Κάμπος και Βηγιαφάνιες. Απλά έτσι άφησαν το στίγμα τους με τη θητεία τους σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό το πρόσφατο παρελθόν. Ο Τζαβέλας είναι εκεί. Ο Μπακασέτας, όπως φαίνεται, θα πάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Δίνουν οι Τούρκοι στην Ένωση και όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί το deal άμεσα. Στον Ολυμπιακό περιμένουμε, διάφορα ονόματα ακούγονται, δεν έχουμε κάτι οριστικό ακόμη. Στην ΑΕΚ γράφονται επίσης και άλλα ονόματα. Μάλιστα υπήρχε σήμερα, κυκλοφόρησε το σενάριο πως η Ένωση κινήθηκε και για τον Μάρκους Μπέργκ. Δίνει αυτό έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στην υπόθεση. Για τον Ματέο Γκαρσία γράφεται ότι τελικά επιλέγει Μεξικό, μετά τα όσα
Έγραψαν χθες οι Ισπανοί για τον ΠΑΟ και το πώς πήγαν να εμπλέξουν το δικέφαλο. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στο συγκεκριμένο σενάριο. Διάφορα τα ονόματα, διάφορα τα σενάρια. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μάλλον οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακόμη είναι νωρίς, αλλά πριν ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες των ομάδων, όλο ένα και θα πληθαίνουν τα μεταγραφικά σενάρια. Χθες είχαμε και την παρουσίαση του Εντένα Ζάρα από τη Ρεάλ Μαδρίτη μπροστά σε περίπου 55.000 κόσμο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Σε μια έτσι φαντασμαγορική τελετή, όπως το συνηθίζουν άλλωστε οι μερέγγες όταν παρουσιάζουν ένα μεγάλο αστέρα όπως είναι ο Εντέν Αζάρ. Μάλιστα, μια και αναφερθήκαμε στην παρουσίαση του Εντέν Αζάρ από τη Real Madrid, που ήταν και η έκτη μεγαλύτερη έτσι, με παρουσία κόσμου συνολικά στην ιστορία. Δεν έσπασε βέβαια και το ρεκόρ του Ρονάλντο. Οι οπαδοί της Real στην παρουσίαση του Βέλγου χθες φώναζαν το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ και τον θέλουν στη Real, θέλουν να τον αποκτήσει η Βασίλισσα. Και αυτό ήταν έτσι ένα ωραίο ντεσού από την χθεσινή αυτή γιορτή των Μαδρελένων. Θέλουν και τον Εμπαπέ. Οι φίλοι της Real θέλουν να αναγεννηθεί η ομάδα τους με τον Ζιντάν στο τιμόνι και να επιστρέψει σε επιτυχίες, να ξεφύγουν από την πολύ κακή σεζόν που είχαν πέρσι. Και φυσικά τους απογοήτευσε, θέλουν να επιστρέψουν στο θρόνο της Βασίλισσας. Στα υπόλοιπα έτσι εγχώρια εδώ σήμερα μάθαμε την απόφαση του Αντώνη Νικοπολίδη να αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων. Την ανακοίνωσε και μέσα στο social media, είναι σύνηθες άλλως αυτό το φαινόμενο. 4 χρόνια ήταν στο τιμόνι της Εθνικής Ελπίδων ο Αντώνης Νικοπολίδης και δεν θα είναι πια, αποτελεί παρελθόν από σήμερα, να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ενώ στην μεγάλη εθνική ομάδα ακόμη δεν έχουμε κάποια έτσι οριστική εξέλιξη, περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα συμβεί, καθώς μετά από όλα όσα προηγήθηκαν η φωτιά άρχισε σιγά σιγά να ηρεμεί η φλόγα, αλλά να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις που θα υπάρχουν. Ενώ βλέπω τώρα ότι η εθνική είναι στη χειρότερη θέση από το 2001, στην 52η θέση κατρακύλησε στην κατάταξη της FIFA, στο ranking της FIFA που γίνεται γνωστό κάθε τόσο. 52η εθνική, το 2001 ήταν 57η. Και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες και τις κληρώσεις που θα έχει η ελληνική ομάδα για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Τα προκριματικά, μάλλον των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν, όπως το επόμενο Μουντιάλ. Προκριματικά το επόμενο Μουντιάλ θα έχει πολύ πιο δύσκολη κλήρωση η εθνική ομάδα ως 52η πλέον στο ranking της FIFA. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τα θεματάκια μας σε σειρά, να τα πάρουμε ένα-ένα για να τα δούμε και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από τα του Ηρακλή και να καλησπερίσουμε αμέσως τον Γιώργο Ματζιούκη για να δούμε τι εξελίξεις, αν υπάρχουν, στον Γυραιό. Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Τώρα να σου πω καλά. Ναι, μάλλον δεν είναι και πολύ καλά την υγειά μας, δόξα τω Θεώ, ναι. Ζέστη έχει, εντάξει. Το πιο σημαντικό αυτό είναι τώρα στον Ηρακλή. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε κακές ειδήσεις που δεν μας φαίνονται και παράξενες, δεν μας ξαφνιάζουν, έτσι. Με κινητό στο χέρι, hands free και σορτσάκι και υδρωμένος, με θυμάμαι τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Τι να σου πω. Με κινητό στο χέρι και hands free όλη την ημέρα, έτσι, όχι... Τι να σου πω. Ποιος μπορεί να σε καταλάβει? Κανένας. Yeah. Κανένας. Ο κόλος του Ηρακλή, μάλλον. Αλλά... Συνάδελφοι που δεν το έχουν ζήσει και δεν ξέρουν πώς είναι, εύχομαι να μην το ζήσουν ποτέ. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το ρεπορτάζ και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ, δεν έχω αυτή τη διάθεση. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έρχονται συνέχεια πληροφορίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το κακό, Γιώργο, είναι ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πλέον την αλήθεια με το ψέμα, την αλήθεια με το ράδιο Αρβίλα, την αλήθεια με τη φήμη, την αλήθεια με το σενάριο. Ναι. Και την αλήθεια με τις δηλώσεις. Να είχαμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μπέο, τον Παπαδόπουλο, όποιον θέλεις, ό,τι και να μας λέγανε, εγώ δεν θα τους πίστευα. Και με τα δίκια σου. Γιατί... μου έχουν αποδείξει ότι δεν τους αξίζει να τους πιστεύω. Βέβαια. Όταν την προηγούμενη Κυριακή έκανε ο Μπέος δήλωση λέγοντας να βάγισε οριστικά γιατί δεν μπορεί να φύγει η ομάδα από τον Βόλο. Σωστά? Σωστά. Πολύ σωστά. Κάνει στο καπάκι δήλωση και ο Παπαδόπουλος. Δήλωση, όχι μου είπαν, του είπαν κτλ. Ναι. Επίσημες τοποθετήσεις, έτσι. Δεν έχει σημασία το μέσο, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι site κτλ.
επίσημη τοποθέτηση του Παπαδόπουλου να βγει οριστικά γιατί υπάρχει πρόβλημα με την έδρα. Και βέβαια εκεί τα ακούσανε από όλους τα ξεφωνητά, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις κάνει ήδη 3 ραντεβού και να ανακαλύψεις πρόβλημα με την έδρα. Αυτό το λύνεις από την πρώτη στιγμή. Τα λέγαμε έτσι, την προηγούμενη. Έτσι ακριβώς όπως το είχαμε πει. Πάει αυτό. Φεύγει η Κυριακή. Να βγει οριστικά κτλ. Οι ίδιοι βγάζουν προς τα έξω θέμα με Καραϊσκάκη. Οι ίδιοι το διαψεύδουν με ανακοίνωση χθεσινή πρωινή που τους σου την έστειλα. Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι ενώ τα λέγαμε και ότι. Κράζουν αυτούς που το γράφουν. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή υπήρχε όχι απλά διάψευση. Μιλάμε. Έγραφε ανακοίνωση ότι. Αυτά τα σενάρια στον τύπο είναι κακόβουλα και με δόλιο τρόπο προσπαθούν να εμποδίσουν την ΠΑΕ και τέτοια έτσι. Οι ίδιοι το διέρευσαν, επαναλαμβάνω. Ναι, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και στο τέλος γράφουν ότι σύντομα θα σας ενημερώσουμε. Αυτό το σύντομα. Πότε είναι? Είναι η τέταρτη ανακοίνωση, τέταρτη, μετρημένες, της ΠΑΕ Ηρακλής, που στο τέλος γράφει σύντομα θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Τέταρτη. Και φυσικά δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση. Πέρα από το να γκρινιάζουν και να επιτίθενται σε αυτούς που τους κάνουν κριτική και σε αυτούς που τους κράζουν. Αφού οι ίδιοι δίνουν δικαίωμα. Τόσο καιρό μας λέγανε πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα, δεν πρέπει να βγαίνει κάτι προς τα έξω για να γίνει το deal. Σταμάτησαν ποτέ να κάνουν δηλώσεις? Σταμάτησαν ποτέ να διαρρέουν πράγματα? Σταμάτησαν ποτέ να τοποθετούνται? Ο κόσμος τι θα σου κάνει δηλαδή και η ρεπόρτερ όταν μέρα παραμέρα εσύ κάνεις και μια δήλωση? Έτσι είναι, αφορμές, πατήματα βρίσκει ο καθένας. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και είπε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ετοιμαστείτε να πάρετε διαρκείας. Γελούσε όχι ο πλανήτης, όλος ο γαλαξίας. Δεν είχε κάνει το ραντεβού καν με τον Μπέο και έλεγε στον κόσμο πάρτε διαρκείας. Που δεν υπάρχει μισός ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο διατάφτα. Όχι, μάλλον να το συνεχίσω λίγο την ιστοριούλα μέχρι να πάω στο διατάφτα. Φτάνουμε στο σημείο λίγες μέρες μετά την Κυριακή, προχθές, ο ίδιος ο Μπέος να καλεί σε δείπνο τον Παπαδόπουλο και Στάθη Καραντώνη. Πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Και όταν γίνεται αυτό, τι λες? Ότι τους καλεί για να τα βρούνε. Αυτό δεν λες? Αυτό φανταζόμαστε, ναι. Πάνε στο δείπνο στο Βόλο, μένουν εκεί και μια μέρα και το αποτέλεσμα είναι να τους ξαναλέει ο Μπέος ότι δεν μπορεί να φύγει ο Βόλος από το Βόλο. Τότε γιατί τους καλεί σε δείπνο? Έλατε. Τι να βγαίνει χθες ο Μπέος και λέει ναι τα είπαμε, ναι μιλήσαμε, ναι βρεθήκαμε, αλλά του είπα ότι δεν γίνεται. Γιατί βρίσκεσαι ρε μεγάλε? Γιατί πας ξανά στο Για Βόλο. Να μας πας τα νεύρα ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικα. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι στην Αθήνα και το απόγευμα πετάει σε λίγες ώρες για τη Φιλαδέλφια. Αμερική. Το Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής. Μην τον είδατε τον Παναή. Και πότε θα γυρίσει, ούτε που ξέρουμε. Να γυρίσει για ποιο λόγο? Ναι. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι δεν ξέρεις τι να πιστέψεις πια. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο γιατί ήρθε. Αφού ήξερε ότι ο Βόλος από τον Βόλο δεν θέλει να φύγει. Επί της ουσίας δεν έκανε τίποτα. Παρά τα ραντεβού και όλα αυτά, δεν έγινε τίποτα επί της ουσίας. Καμία εξέλιξη οριστική. Χθες η ΠΑΕ Νουπουσού Βόλος έβγαλε ανακοίνωση και μάλιστα από ό,τι είμαι σε θέση να πληροφορηθώ, έχει πληρώσει και προκαταβολή στο Πανθεσσαλικό. Εγγυητική, δεν ξέρω πώς να το πω. Και έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας με το Πανθεσσαλικό στάδιο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Super League, μπλα μπλα μπλα, και σύντομα θα βγάλουμε και τις τιμές των διαρκείας. Ναι. Δηλαδή ο Βόλος προχωρά τα δικά του. Θα είναι έτοιμος να παίξει Super League. Και εσύ τον Παπαδόπουλε πας να κάνεις ραντεβού για να κάνεις τι? Μια εκτός κι αν ετοιμάζει. Ήθελε ο Μπέος να κατέβει ο Ηρακλής να παίξει ένα χρόνο στο Βόλο. Που αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν θα γινόταν ποτέ το ποτόν. Μα εντάξει, δεν έχει καμία λογική. Δεν θα το δεχόταν κανείς. Δεν έχει και νόημα. Ο τώρα τι... Ο κόσμος αυτό που δέχτηκε, και όταν λέω αυτό που δέχτηκε δεν είναι κάποια γενική συνέλευση, το αφουγκράζουμε από τα social media. Έτσι υπήρχαν και αντιρρησίες φυσικά, σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι Super League με κάθε κόστος. Τι σημαίνει το κάθε κόστος? Ο Νουπουσού Βόλος να αλλάξει έδρα, να αλλάξει όνομα, να αλλάξει ονομασία, να αλλάξει χρώματα, να γίνει Νουπουσού Ηράκλης, να τελειώνουμε. Πάμε στην κλήρωση, πότε θα γίνει δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, αυτό λες ότι όντως είναι δεκτό. Να προχωρήσει έτσι ο Ηρακλής, αλλά όχι αλλά να παίξει και στο Βόλο. Είχε την παραμικρή, πώς να το πω, επιθυμία να πάει ο Ηρακλής να παίξει στο Βόλο ένα χρόνο. Εντάξει.
Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα. Εντάξει, τι να λέμε, δεν υπάρχει ο σενάριο. Και αν ο Τόμ το ήξερε αυτό και εξακολουθούσε να κάνει ραντεβού, τότε είναι δεύτερη φορά εγκληματίας. Πολλές φορές είναι, απλά προσθέτουμε άλλη μία. Πλέον μετά από όλα αυτά, και εφόσον φεύγει για την Αμερική έτσι, χωρίς ουσιαστικά να γίνει τίποτα, πώς να τον εμπιστευτεί ο κόσμος, άντε και γυρνάει και σου παρουσιάζει μια λύση. Τι να εμπιστευτεί ο κόσμος. Η λέξη εμπιστοσύνη χάθηκε από την πρώτη συνέντευξη τύπου, Γιώργο. Έτσι. Από την πρώτη συνέντευξη τύπου, όταν έλεγε ότι είναι όλοι πληρωμένοι και πήγε ο Κλέιτον μετά και έκανε εξώδικο. Από την πρώτη συνέντευξη τύπου χάθηκε η εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει λέξη αυτή. Εδώ ο ίδιος, να φανταστείς, ακόμα και από την Αθήνα μεταφέρει ότι θα ξαναμιλήσουν με τον Μπέο. Με Skype, αφού φεύγει πλέον, Αμερική πάει. Έχει νόημα να ξαναμιλήσουν, έχει φάει τρία άκυρα. Τι να, μα και τι να πούνε, αφού ο Βόλος θα μείνει στο Βόλο, τι να πούνε. Έλατε. Τι να, έλατε. Να συζητάνε τι. Μα γι' αυτό λέω ότι το μόνο που κάνουν αυτές τις μέρες όλοι τους είναι να μας πάνε τα νεύρα, γιατί από τη μία δεν τα βρίσκουν και από την άλλη κάνουν ραντεβού. Μάλλον τρώνε καλό φαγητό και θέλουν να βρίσκονται γι' αυτό λόγο. Έχει, είναι γνωστά τα τσιπουράδικα στο Βόλο. Μάλλον γι' αυτό πάει. Για το τι γίνεται τώρα, πάλι σενάρια θα πούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, γιατί δεν τοποθετείται. Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθεί, επειδή πολλοί κόσμος λέει να βγει να μιλήσει, να βγει να μιλήσει κτλ. Κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει, μια μπούρδα είναι το αποτέλεσμα. Μα χθες υπήρχε μετά από καιρό επίσημη τοποθέτηση με αυτή την ανακοίνωση που βγήκε. Και η τι μας έλεγε η ανακοίνωση, είναι. Αυτό που σχολιάσαμε πριν. Ναι. Ότι θα το δούμε και ότι αυτά τα σενάρια που εμείς διαρρεύσαμε στον τύπο ήταν δικό μας επικοινωνιακό τρίγκα, ας πούμε. Εσείς οι κακόβουλοι. Ναι, μπράβο, για κακό δικό μας. Αυτό ήθελα να πει στην ανακοίνωση. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε με σενάρια, αν και δεν τα μπορώ, δεν τα συμπαθώ καθόλου τα σενάρια, είμαι πολύ ρεαλιστής και θέλω μόνο επίσημες ανακοινώσεις, αλλά επειδή σέβομαι τον κόσμο, το ένα είναι να βρει αφημί άλλης κατηγορίας, ποιος τον εμπιστεύεται ότι θα το κάνει, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί, εννοώ ή Super League 2 ή Football League, έτσι, ναι, για να παίξει ως καθαρή ΠΑΕ. Και εδώ να διευκρινίσω κάτι. Επειδή υπάρχει περίφημη τριετία, η περίφημη τριετία για τον Τόμ Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει από τη στιγμή που έγινε μεγαλομέτωχος ΠΑΕ, ισχύει για το αφημί το ποντίο Κατερίνης. Τώρα μιλάμε για άλλο αφημί. Mm-hmm. Μιλάμε για νέα εταιρεία, αν γίνει αυτό. Αν για παράδειγμα ο Παπαδόπουλος πάρει το αφημί του Φουφουτιακού, στη Β' Εθνική καλείται να δώσει ένα χ ποσό για το μετοχικό κεφάλαιο, 300 χιλιάρικα περίπου. Στην Football League, στη Γάμα Εθνική, είναι πιο μικρό, είναι 100, 200, δεν ξέρω. Εφόσον το κάνει αυτό, γίνεται αυτόματα μεγαλομέτοχος. Είναι το αφημί στο όνομά του. Με τη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει καμιά τριετία. Mm-hmm. Άρα αν υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει αντιπολίτευση ισχυρή και να τον ρίξει, όπως λέμε, θα βρει προφανώς και μπορεί να το κάνει. Yeah. Πολύ υποθετικό αυτό. Καλυμμένος από πουθενά δηλαδή. Ναι, πολύ υποθετικό πάλι αυτό που λέω. Ή βρίσκει αφημία άλλης κατηγορίας που μας έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν ένα deal. Ή εκείνο το ή δεν θέλω καν να το πω. Γιατί πάει θα με είναι 33 στην τρίτη εθνική, στη φουτμπολή και καινούρια. Πάει σε τοπικές κατηγορίες, άστο. Ναι. Βασικά όχι, ναι, δεν πάει. Αφού πάει να παίξει Παπαθανασάκη που υπήρχε, τα χρέη δεν θα παίξει. Ναι, ακριβώς. Πάει να παίξει ερασιτεχνικό. Football League με αυτό το αφημί που έχει τώρα δεν θα παίξει. Αυτό το σενάριο αποκλείεται. Εκτός και αν δεν επιστρέψει ποτέ από την Αμερική Παπαδόπουλος. Τότε τι γίνεται, αν δεν επιστρέψει ποτέ, ποιος αναλαμβάνει την ομάδα. Τότε διαλύεται η ΠΑΕ. Πάει σε καθεστώς καθάρισης. Πάνε όλα τα χρέη στο όνομά του. Θα μου πει και που πήγαν στον Καναδό, έγινε κάτι. Έλατε. Το ψάχνουμε ακόμη. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό ουρλιάζουμε τόσα χρόνια για την πολιτεία, ότι δεν κάνουν κάτι ώστε να μην την πληρώνουν οι ομάδες, αλλά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Ο Ηράκλης τι φταίει δηλαδή τώρα. Έλατε, επειδή έχει μπλέξει με αυτούς. Ήρθες εσύ, τα χρέωσες, τα έκανες να μην πω σαν τι. Πάρ' τα όλα πάνω σου, αλλά ο Ηράκλης γιατί δεν την πληρώνει κάθε φορά. Βέβαια εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη και σε αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα και δεν έκαναν. Όπως είναι οι φορείς, οι θεσμοί. Δεν υπήρχε ο έλεγχος. Την πάτησε η οικογένεια του Ηρακλή με τον Παπαθανασάκη και την ξαναπατά και τώρα. Ναι. Όντως αυτό. Πέρα από τις αντιδράσεις του κόσμου, έτσι. Την αντιδράσεις του κόσμου Ηρακλής, και με πανό και με πεσήματα συσσαγωγικά κτλ. Ναι. Έγιναν.
δεν είχε ελεκτικούς μηχανισμούς. Το λέω κάθε μέρα σχεδόν στην εκπομπή. Δεν είχε πίεση. Δεν ήταν κάποιος με το δάχτυλο εκεί να του λέει «Τόμ, ξύπνα, ναι, και... είμαι εδώ εγώ να σε ελέγχω, τι και... κάνεις, μας ρίχνεις». Και στον Ηρακλή έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετούς να το κάνουν αυτό. Δηλαδή μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να, να προκαλεί επιπλέον ναι, πρόβλημα αρχή, αυτό που υπάρχει. Στην αρχή υπάρχει η γλύκα της αμεσότητας, μπράβο, ότι δηλαδή με σώζει. Και ότι λες επιτέλους βρήκαμε μια δύσκολο λύση, ναι. Και μετά όμως η πτώση είναι τέτοια, πώς το λένε, είναι με ταχύτητα ηλικιώδη. Σε ελεύθερη πτώση πες, ναι, ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ που, που μου βρήκες τη λέξη. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν δεν βρεθεί κάποιο άλλο αφημί, και δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση μετά από αυτό που γίνεται με το Βόλο να βρει κάποιο άλλο αφημί, τότε ο Ηρακλής θα, θα οδηγηθεί σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ναι. Και τι να περιμένεις μετά, ναι, τι να, πάλι στα ίδια στην Καλλικράτεια θα γυρίσει ο Ηρακλής, σε εκείνες τις εποχές. Και με ποιο ναι όραμα τώρα. Τι, δηλαδή, τι να περιμένει ο κόσμος. Απελπισία. Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο περιμέναμε το ραντεβού γιατί όντως ήταν προγραμματισμένο και έγινε. Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να... να προσθέσω, ναι, από τη στιγμή που το απόγευμα πετά για τις ΗΠΑ της Αμερικής. Εκτός και αν τον πάρει τηλέφωνο ο Μπέος και του πει «Έλα το βράδυ να σε διπνήσω» και την ακυρώσει την πτήση και να πιούμε κανένα τσίπρο. Και ξαναπάει, ναι. Ναι, και να του πει «Εγώ θα σε διπνήσω, να τα πούμε, αλλά ο Βόλος θα μείνει στο Βόλο». Μπορεί να πούνε να το μοιράσουμε, ρε παιδί μου, εσύ θες Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω Βόλο, ξέρω εγώ, να το βάλουμε, πού θα το βάλουμε, Τέμπη, το βάλουμε στο λιτό χώρο, που θέλετε, το βάλουμε λίγο ενδιάμεσα. Εντάξει, γελάει όλος ο κόσμος πάλι. Είναι μέχρι αποδείξεις του, πώς το λένε, μέχρι να μας αποδείξει κάτι άλλο, έχει μήνες που λέω στην ώρα για μπλε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει τον Ηρακλή. Ναι, και, έχει δηλαδή... που λέω στη... και έχει μήνες που λέω στην ώρα για μπλε ότι καλύτερα να αποδείξει ότι κάνω λάθος. Ναι, δεν το κάνει. Δυστυχώς δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ναι. Είναι χειρότερος από άλλους του παρελθόντος που έλεγες ότι πόσο πιο κάτω να πάμε. Τουλάχιστον με αυτόν έχουμε μια ελπίδα. Κάτι θα μα κάνει. Πέρυσι, αλλά... τα ίδια πέρυσι και τα ίδια που ο Ηρακλής ήταν στη Γάμα Εθνική και έκανε αυτό τον άθλο που έκανε και ανέβηκε στη Β' που κανείς δεν το περίμενε. Λέγαμε βάσει των γεγονότων ότι καλά που ήρθε ο Τόμ Παπαδόπουλος γιατί δεν υπήρχε άλλο να αναλάβει. Ναι. Από τα Χριστούγεννα και μετά όμως, εγώ δεν συνέχιζα να λέω το ίδιο. Ποιο πέρα ήταν τα Χριστούγεννα, πολύ λέω. Γιατί έδειχνε ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί. Δεν το έχει. Ναι, είτε φαινόταν. Δεν μπορεί οικονομικά, είτε δεν μπορεί οργανωτικά, που δεν μπορούσε και στα δύο. Και αν γυρίσεις λοιπόν το περσινό καλοκαίρι με το φετινό, λες ότι όχι μόνο πάω εκεί που ήμουν πέρυσι, αλλά κινδυνεύω να πάω και πιο κάτω. Ναι, από το κακό στο χειρότερο που λέμε, την κυριολεξία από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Τι να πούμε. Αυτό ακριβώς. Τι να, περιμένουμε, Γιώργο, δεν μπορώ να κάνουμε. Και δεν μπορώ να πω πάλι τη λέξη υπομονή και αναμονή, γιατί τι πραγματικά ο κόσμος κουράστηκα, τι υπομονή να κάνει. Πόση, κουράστηκα και υπομονή, να τους περιμένω και να τους αναμένω. Γιώργο, δηλαδή, υπομονή κάνει κάποιος όταν υπάρχει ένα στόχος, ένα φως στο τούνελ που λέμε ότι θα κάνω υπομονή για να φτάσω εκεί. Τώρα ο Ηρακλής να κάνει υπομονή γιατί, για να πάει πού. Ποια υπομονή. Μα αν τα ραντεβού αυτά γινόταν με βάσεις ρεαλιστικές, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε στο οικονομικό. Που είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε και οικονομική διαφορά. Θυμάστε το είχαμε πει την άλλη φορά, όχι τόσο στα ποσά, όσο στις εγγύης, να το πω διαφορετικά και πολύ απλά. Δεν έπεισε σε καμία των περιπτώσεων τον Παπαδόπουλο στον ΠΕΟ, ότι το ποσό που λέει ότι θα καταβάλει σε δόση σε 3 χρόνια, θα το κάνει. Ναι. Δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό τον Παπαδόπουλο. Πέρα από τις έδρες και αυτά που λέει ο Βόλος, ότι δεν φεύγω από το Βόλο κτλ. Αν είχαμε μείνει μόνο στο οικονομικό, θα λέγαμε ότι ναι, θα ξανακάνουν ραντεβού, λίγο θα βάλει ο ένας νερό στο κρασί του, ο άλλος νερό στο κρασί του. Εκεί θα είχαμε και την αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας και την αναμονή μας. Εδώ μας κοροϊδεύουνε. Ναι. Ξεκάθαρα. Εδώ μας κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, θα πω εγώ σήμερα ότι με τον Γιώργο τον Παναγιώτη δεν μιλάω. Την Τρίτη θα τον πάρω τηλέφωνο και θα τον πω να φάμε. Και θα έρθει ο Γιώργος να φάμε. Μετά θα βγω και θα πω ότι ξέρετε μπορεί να φάγαμε αλλά δεν μιλάμε. Ναι. Τότε γιατί φάγατε. Έλαντε. Αφού δεν μιλάτε. Έλαντε. Δηλαδή είναι αστείο. Είναι τελείως αστείο.
Εντελώς, ναι. Μαζί σου μιλάω, ήταν τυχαίο το παράδειγμα. Ναι, εντάξει, τι να. Τι να πούμε, Γιώργο, υπομονή. Βλέπεις, βγαίνει η λέξη υπομονή, αλλά πια υπομονή. Όχι, όχι, μην τη λες. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση. Καλή συνέχεια, Γιώργο, για σένα περισσότερα και 7 με 8 στην ώρα για μπλε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Ματζιούκη, αυτά τα αρνητικά δυστυχώς για τον Ηρακλή και σήμερα. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, δεν φαίνεται να βγαίνει άκρη, δεν φαίνεται να υπάρχει λύση για τον κύριο. Φεύγει και στη ΣΥΠΑ ο τον Παπαδόπουλος από σήμερα. Πραγματικά οι φίλοι του κύριου, άλλο ένα καλοκαίρι είναι στο εντελώς αβέβαιο αυτό που βιώνουν. Αυτή η κατάσταση που δεν βλέπουν κανένα αισιόδοξο μέλλον στο σύλλογο. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3 παρά 20 και φύγαμε λίγο από την ώρα μας. Την κουβέντα με τον Γιώργο Ματζιούκη για τα του Ηρακλή. Να πάμε γρήγορα. Στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαι μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής στο Λίμπερο Παντού για να δούμε και τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, τι γίνεται σε ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, στα διεθνή και γενικότερα ό,τι υπάρχει στην αθλητική περιοχή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Πάμε ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο και πιο σύντομο. Φάγαμε την πρώτη ώρα, το πρώτο μέρος εκπομπής μιλώντας με τον Γιώργο Ματζιούκη για ό,τι συμβαίνει στον Ηρακλή, μάλλον ό,τι δεν συμβαίνει στον Ηρακλή καλύτερα. Καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις ορατές. Τώρα στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής, τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας, θα δούμε ό,τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό έτσι πολύ δυνατό για να αναφέρουμε. Υπάρχουν κάποιες προσθήκες στο τεχνικό τίμου, όπως αυτή του Λάζαρου Βαρδάκη, που είναι γυμναστής φυσικής κατάστασης. Θα αναλάβει το μέτς αποκατάσταση των παικτών. Υπάρχει δοκιμή ενός νεαρού παίκτη του Αρβανίτη, τερματοφύλακα 20 ετών. Το δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Ματέο Γκαρσία που οδεύει προς Μεξικό, όπως τουλάχιστον γράφεται. Σήμερα τα πήγαν προς τα εκεί οι Ισπανοί. Θέλει να τον πουλήσει η Λασπάνο μας και είναι ξεκάθαρο όλα αυτά τα σενάρια τώρα το που οδηγούν. Στα του ΠΑΟΚ θα αναφερθούμε εκτενέστερα συνέχεια σε πολύ λίγο. Με την Αγάπη Γαβριλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν μερικά θεματάκια έτσι που αξίζει να αναφέρουμε. Κόπα Αμέρικα ξεκινά απόψε και θα πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από αυτήν την διοργάνωση που ξεκινά σήμερα και θα κρατήσει μέχρι τις 7 Ιουλίου όταν και θα γίνει ο τελικός. Στη Βραζιλία είναι η φετινή διοργάνωση με την διοργανώτρια οικοδέσποινα του θεσμού Βραζιλία να θέλει να επιστρέψει επιτυχίες μετά το κάζο του Μουντιάλ που διοργάνωσε. Θέλει τουλάχιστον αυτή η διοργάνωση που είναι στην χώρα της να πάει ψηλά και φυσικά μεγάλο στόχος της Ελεσάου είναι να κατακτήσει το τρόπαιο. Σήμερα λοιπόν, μάλλον όχι σήμερα, αύριο καλύτερα, ξημερώματα Σαββάτου για τους ξενύχτιδες που δεν θα κοιμηθούν και θα το πάρουν σερί στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης στο εναρκτήριο ματς στο Μουρουμπί του Σάο Πάολο. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Βολιβία στην πρεμιέρα του τουρνουά. Τα παιχνίδια μάλιστα είναι και τηλεοπτικά από την Earth Sports HD, οπότε όσοι αντέχετε, είναι εντάξει και Παρασκευή βράδυ, αύριο Σάββατο, αξίζει να ξενυχτήσετε ειδικά σήμερα που είναι η πρεμιέρα της Βραζιλίας απέναντι στη Βολιβία. Η Βραζιλία χωρίς τον Neymar φυσικά που έχει τα άλλα εξωαγωνιστικά θέματα που τον απασχολούν και είναι και τραυματίας ούτως ή άλλως, δεν θα είναι σε αυτό το Copa America. Το επόμενο παιχνίδι μετά είναι αύριο. Στις 10 όπου η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τον Περού, μάλλον πάμε να το πάρουμε αλλιώς, να δούμε τους ομίλους, τους τρεις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Συνολικά 12 ομάδες μπαίνουν στο τουρνουά. Από αυτές θα προκριθούν οι δύο πρώτοι ναι, του ενός ομίλου και οι δύο καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή θα μείνουν συνολικά από τους 18 ομάδες για να συνθεθεί το παζλ των προημιτελικών της προημιτελικής φάσης συνέχεια και θα πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο είναι η Βραζιλία, η διοργανώτρια Βραζιλία, η Βολιβία, η Βενεζουέλα και το Περού. Στον δεύτερο όμιλο είναι η Αργεντινή, η Κολομβία, η Παραγουάη και το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο μπαίνει στο Copa America. Άλλη ιστορία αυτή. Για άλλους λόγους έχει μπει, είναι μια ομάδα εκτός της Ηπείρου που θα αγωνιστεί στην διοργάνωση. Η Ουρουγουάη, το Εκουαδόρ, η Ιαπωνία και η Χιλή απαρτίζουν τον τρίτο όμιλο. Η Ιαπωνία επίσης, ομάδα από την Ασία που μπαίνει στη διοργάνωση του Copa America. Είναι μια καινοτομία αυτή και το κάτι ξεχωριστό που θα έχει η φετινή διοργάνωση. Αμφιλεγόμενο βέβαια το ότι μπαίνουν ομάδες από άλλες Ηπείρους στο Copa America. Εν πάση περιπτώσει, κουβέντα άλλη ώρα είναι αυτή. Η πρώτη αγωνιστική, είπαμε, ξεκινά απόψε με την πρεμιέρα. Απόψε. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 3 Βραζιλία-Βολιβία. Σάββατο βράδυ στις 10 Βενεζουέλα-Περού. Σάββατο
τις 12, συγγνώμη, ναι, Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής, 1 η ώρα, εντάξει, για Σάββατο αυτό είναι ότι πρέπει το μάτσα, Αργεντινή-Κολομβία, ό,τι πρέπει, Σάββατο μετά τις 1 ώρα μετά τις 12, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, 1 με 3 εκεί, ωραία, πριν ξημερώσει Κυριακή, ωραίο παιχνίδι Αργεντινή-Κολομβία, πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου, Παραγουάη-Κατάρ, στις 10 το βράδυ της Κυριακής, καλό παιχνίδι και αυτό. Και για τον τρίτο όμιλο η πρεμιέρα έχει Ουρουγουάη-Εκουαδόρ την Δευτέρα στη 1 τα ξημερώματα και στην Τρίτη στις 2 τα ξημερώματα η Ιαπωνία-Χίλη. Αυτά είναι τα μάτς για την πρώτη αγωνιστική του Κόπα Αμέρικα που ξεκινά απόψε το βράδυ, επαναλαμβάνω, μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, και στο τελευταίο πεντάλεπτο μας έχει απομείνει εδώ στον Λίβερο Παντού. Να πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε να καλησπερίσουμε την αγάπη Γαβριλίδου για να μας δώσει έτσι σύντομα το ρεπορτάζ που υπάρχει. Καλησπέρα αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά. Ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι και σήμερα επίσημο και οριστικό, αλλά υπάρχουν θεματάκια, έτσι? Ναι, εντάξει, κυρίως από χθες υπάρχει το προσκήνιο Λάζαρος Λάβρου, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του τον ΠΑΟΚ ως το 2023. Το περιμέναμε βέβαια αυτό, αλλά τελείως και το τυπικό κομμάτι και όλα δείχνουν ότι ο Λάμπρος θα μείνει κανονικά στην Τούμπα τη νέα σεζόν. Είναι όλο αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι στον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσαν πέρσι και πώς θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν εντυπωσιακό στην Ολλανδία. Οπότε κανονικά ο παίκτης μένει εδώ. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να τον δούμε, γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά για αυτόν και ελπίζουμε να πάρει και ρόλο το παιδί, γιατί είναι πολλά υποσχόμενο ταλέντο, ναι. Νομίζω θα έχει φέτος. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μην έχει, με βάση να δεδομένα τουλάχιστον. Ναι. Είναι πολύ καλό το κλίμα για τον Λάμπρου και σίγουρα ο ΠΑΟΚ του δείχνει και όλας ακόμα περισσότερο ότι τον πιστεύει, ανανέοντας τον μέχρι το 23. Τώρα, από εκεί πέρα, κυρίως πάλι έχουμε να πούμε για δημοσιεύματα και διάφορες φήμες που υπάρχουν γύρω από τον ΠΑΟΚ. Ας πούμε στην Τουρκία υπάρχουν νέα δημοσιεύματα για τον Μπέλκα και για ένα ενδιαφέρον της Φένερμπαχτσέ. Και πέρσι είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Τότε ο Μπέλκας δεν είχε πάει εκεί. Και για Μπεσίκτας γραφόντουσαν πολλά. Γενικότερα από Τουρκία μεριά. Καλά, γενικά οι Τούρκοι παρακολουθούν πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετό διάστημα. Προφανώς τους είναι και πολύ εύκολο, αλλά πέρσι τουλάχιστον ο Πέλκας δεν είχε καταλήξει εκεί. Τώρα φέτος υπάρχει πάλι μια κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι το συμβόλαιο του Πέλκα αυτή τη στιγμή έχει ισχύ μέχρι το 21 και θα πρέπει ο Πέλκας να κάνει μια κουβέντα με τον ΠΑΟΚ πλέον για το μέλλον του. Το περιμένουμε και αυτό μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και οι Τούρκοι κλασικά ασχολούνται μαζί του. Βέβαια ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με την αξιοπιστία όλων όσων γράφονται εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές ότι οι Τούρκοι δεν θυμίζονται πολύ. Ναι. Σαν τους Ιταλούς, σαν τους Ρουμάνους, δεν είναι και οι πιο αξιόπιστες πηγές. Από την άλλη, προκύπτει ένα ενδιαφέρον στους Τουλούζ για τον Κουλούρη. Επίσης κάτι που δεν προξενεί εντύπωση, γιατί λέγαμε και χθες ότι ο Κουλούρης είναι στη λίστα πολλών ομάδων από την Ευρώπη. Λογικό, πρώτος κόρης Super League, σε πολύ νεαρή ηλικία. Διεθνής. Τέλος πάντων, έχει κάποιες παραστάσεις πλέον και στην εθνική, οπότε είναι λογικό να είναι στη λίστα πολλών. Ναι, βέβαια. Τώρα, αν αυτό το ενδιαφέρον των Γάλλων με τους συνθήκες έχει πρόταση και οικονομικά καλή που θα ικανοποιήσει τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως, σίγουρα, σαν προοπτική η Γαλλία για τον Μπουλούρη είναι κάτι πολύ καλό. Ναι, θα συμφωνήσω. Νομίζω να συζητείτε αυτό. Από την Τουρκία, σαφώς καλύτερη επιλογή. Για να πάει και να παίξει και να δεχθεί και να διεκδικήσει και ένα καλή παραπάνω, αν κάνει μια καλή χρονιά. Τώρα από την άλλη, παραμένουν ανοιχτά όλα τα άλλα μέτωπα. Λέγαμε όλες τις μέρες για τον Σίλβα. Παραμένει ουσιαστικά σε ετοιμότητα ο Βραζιλιάνος. Το OK του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει και η ειδική την περίπτωση και να τελειώσει. Mm-hmm. Δεν έχει άλλαξει κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, συντηρούνται τα ανοιχτά μέτωπα όλες αυτές τις ημέρες. Η μόνη ουσιαστική εξέλιξη αυτή του Λάμπρου από χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι πλέον πλησιάζει ο καιρός της πρώτης προπόνησης του ΠΑΟΚ. Είναι στις 25 του μήνα. Α, 25. Όχι 18 θα έλεγα. 25. Μια εβδομάδα μετά. Όχι, έχουμε ακόμα μια μισή εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ότι θα ήταν καλύτερο λίγο
να υπάρχουν πιο επίσημα πράγματα σε περισσότερες θέσεις, σίγουρα θα είναι καλύτερο. Αλλά προς το παρόν δεν έχει κλείσει κάτι άλλο. Μάλιστα. Ωραία, αγαπητέ. Αυτά επομένως. Έτσι δεν έχουμε κάποιο χειροπιαστό. Περιμένουμε από εβδομάδα περισσότερες εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω. Αυτά και είναι, ναι, είναι πλέον και επίσημο του Τζοβάρα στη Σλόβα Μπλαντισλάβα, τον οποίο τον ακούσαμε και νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, και ο ΠΑΟΚ διατηρεί και ένα ποσοστό σημαντικό που φτάνει 30% για τον παίκτη. Μεταπολιτική αξία σίγουρα έχει. Οπότε στον ΠΑΟΚ ήθελα να το διασφαλίσουν αυτό. Ο Τζοβάρας είναι ήδη εκεί. Η Σλόβα μάλιστα θα παίξει και στην Ευρώπη, οπότε θα έχει και σύντομα ευρωπαϊκές παραστάσεις. Και έτσι είναι το πρώτο από τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που πρωταγωνίστησαν πέρσι, που κάνουν το επόμενο βήμα. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε να τους δούμε. Ωραία, αγάπη, ναι, να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια επίσης. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είπαμε τα σενάρια για Πέλκα, για Κουλούρη που γράφονται στο εξωτερικό και την αναμονή για τον Ισμαήλ Σίλβα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 να πούμε ότι σήμερα έχει και 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ Γυναικών, για το οποίο γίνεται πολύ, πολύ, πολύ ντόρος τις τελευταίες ημέρες και εδώ στα δικά μας και στο εξωτερικό. Σήμερα έχει 3 παιχνίδια, στις 4 η Ιαπωνία, Σκωτία, στις 7 Τζαμάικα, Ιταλία. Στο οποίο παιχνίδι είναι διαιτητής και η Γκουρομπίλια η δικιά μας. Για δεύτερη φορά ορίζεται σε μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Θα είναι βοηθός στο παιχνίδι αυτό η κυρία Γκουρομπίλια. Και από εκεί και πέρα το άλλο παιχνίδι το βραδινό είναι το Αγγλία-Αργεντινή στις 10. Όπως είπαμε στις 3 τα ξημερώματα Βραζιλία-Βολιβία στην πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής «Ο Λίμπερο Παντού». Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μαζί θα είμαστε και πάλι με την εκπομπή «Ο Λίμπερο Παντού» την Τρίτη το μεσημέρι στις 2. Θα τα πούμε και το Σαββατοκύριακο 10 με 1 το βράδυ στην εκπομπή «Post Game» εδώ στο Λίμπερο με Κόπα Αμέρικα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.